την σημαντική πολιτιστική αξία των εκκλησιαστικών μνημείων της κάτω Μερόπης του Ακριτικού Πογονίου ανέδειξαν οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που έγιναν σε τρία από τα παλαιότερα μνημεία του οικισμού από την 8η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η κάτω Μερόπη ή Φραστανά, όπως ήταν το παλιό όνομα του χωριού, είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς και διαθέτει μια σειρά αξιόλογων εκκλησιαστικών μνημείων που σώζονται και αποτελούν μοναδικούς μάρτυρες της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και οικονομικής άνθησης της περιοχής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, η 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έθεσε ως προτεραιότητά της τη διάσωση και διατήρηση της αξιόλογης αυτής κληρονομιάς, προχωρώντας την αποκατάσταση τριών σημαντικότατων μνημείων. Πρόκειται για το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, που χρονολογείται από το 15ο αιώνα, του ναού του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται τον 16ο αιώνα, και του συγκροτήματος της Μόνης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Σύμφωνα με την υπεύθυνη αρχαιολόγο Αργυρό Καραμπερίδη, τα μνημεία αυτά είναι από τα σημαντικότερα της περιοχής, κυρίως επειδή αποτελούν ένα σύνολο και πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Η Κάτω Μερόπη ή Φραστανά, όπως είναι το παλιό όνομα του οικισμού, είναι ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς της Ηπείρου, ένας εκκριτικός οικισμός πάνω στα σύνορα, τα ελληνικά σύνορα, που περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της Ηπείρου. Συνεργιζόμενη την σημασία αυτού του οικισμού, η υπηρεσία ανέλαβε να αναστηλώσει τρία από αυτά τα μνημεία, που είναι ο ναός της Κοίμησης της Παναγίας του 15ου αιώνα, ο οποίος έχει και τοιχογραφίες του ξένου Διγενή, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 15ου αιώνα, είναι ο ναός του Αγίου Αθανασίου του 16ου αιώνα και το μοναστήρι του Προδρόμου του 17ου αιώνα. Και στα τρία αυτά μνημεία έγιναν εργασίες αναστήλωσης των ίδιων των κτηρίων και εργασίες αναστήλωσης στα κελιά του Προδρόμου και επίσης εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας των μνημείων με σκοπό να διατηρηθούν και να σωθούν για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων που θα μπορέσουν έτσι να τα δουν.